Την παρουσίαση του βιβλίου του με θέμα «Όταν γεννιέσαι τρεις φορές, δωρεά οργάνων δώρο ζωής» έκανε ο συγγραφέας και πρώην υπουργός Δημήτρης Στρατούλης στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Αμφιθέατρο Γιάννης Κορδάτος. Την παρουσίαση οργάνωσαν ο Σύλλογος Νευροπαθών Μαγνησίας «Η Άγιοι Ανάργυροι», το βιβλιοπωλείο «Επιλογή» και οι εκδόσεις «Τόπος» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και παρευρέθηκε στην εκδήλωση, δείχνοντας ζεστό ενδιαφέρον να μάθει τα πάντα σχετικά με την δωρεά νεφρών και γενικότερα οργάνων. Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Στρατούλης μίλησε στην κάμερα της TRT για το θέμα του βιβλίου του, ενώ παράλληλα τόνισε πως είναι αδιανόητο η χώρα μας να είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δωρεά οργάνων. Με ψυχή της σημερινής εκδήλωσης των το Σύλλογο Νευροπαθών και τον Βασίλη Γιαννακό, τον αγωνιστή πρόεδρό του, τον αγωνιστή για τα δικαιώματα των νευροπαθών και για τη διάδοση της δωρεάς οργάνων, κάνουμε παρουσία του βιβλίου μου «Όταν γεννιέσαι τρεις φορές δωρεά οργάνων δώρο ζωής», το οποίο έγραψα για να συμβάλλω ως δημόσιο πρόσωπο πιο καλά και πιο εύκολα στη διάδοση της δωρεάς οργάνων στην πατρίδα μας, που όπως γνωρίζετε είναι η απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν μοσχεύματα για να γίνουν μεταμοσχεύσεις και να σώζεται η υγεία αλλά και η ίδια η ζωή πάρα πολλών συνανθρώπων μας, οι οποίοι βρίσκονται σε ανεπάρκειες οργάνων τελικού σταδίου. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ότι η χώρα μας είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δωρεά οργάνων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, με 3 έως 5 δωρητές οργάνων αποβιώσαντες, δηλαδή οι συγγενείς από τους αποβιώσαντες ανθρώπους τους, όταν στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι πενταπλάσια ποσοστά και σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι μέχρι 20πλάσια ποσοστά. Ομιλητές ήταν αρκετοί γνωστοί γιατροί της Μαγνησίας, κυρίως από το νεφρολογικό τμήμα, ενώ συντονίστρια ήταν η δημοσιογράφος Ροζάνα Πόποτα, με την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη να ανοίγει με χαιρετισμό την παρουσίαση. Καλησπέρα σας. Εγώ θα απορμηθώ από αυτό που είπε η Ροζάνα, ότι είμαστε μεταξύ μας. Θεωρώ ότι η σημερινή αυτή διάδραση και η παρουσίαση στόχο έχει το να μεταλαμπαδευτεί ένα ανθρωπιστικό, ένα κοινωνικό, ένα ανθρώπινο μήνυμα. Και αυτό θα το πετύχουμε. Οπότε δεν θα ήταν και σκόπιμο να υπάρχει μια μαζική συγκέντρωση για επικοινωνιακούς λόγους, και δεν το λέω για να αμβλύνω τη σπουδαιότητα, αλλά νομίζω πως έχει αξία το ότι θα ακουστούν αυτά που θα ακουστούν, το ότι υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωση που θα τα μεταδώσουν και ότι θα περάσουμε ένα μήνυμα, αυτό που προσπάθησε με την ίδια του τη ζωή, χωρίς ο ίδιος να το θέλει ακούσια, ο Δημήτρης ο Στρατούλης να μας περάσει. Την συζήτηση έκλεισε με σύντομη παρέμβαση ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, ο οποίος μάλιστα είναι μεταμοσχευμένος εκ νεφρού 2 φορές.